ουρές το πρωί, κοσμοσυρωή έως και αργά το βράδυ στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Η επιχείρηση Ελευθερία πατάει γκάζι και σπάει διαδοχικά ρεκόρ. Για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, οι μερίς εμβολιασμοί ξεπέρασαν τις 100.000. Το 10,2% των πολιτών πλέον έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, ενώ διαθέσιμο ραντεβού, ειδικά στο λεκανοπέδιο, δύσκολα βρίσκεται έως και τα τέλη Μαΐου. Οι εμβολιαστικές γραμμές ενισχύονται περαιτέρω, καθώς άμεσα προστίθενται 17 νέα κέντρα στην Αττική και γύρω στις 20 Μαΐου μπαίνουν στη μάχη ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και πολυατρία. Έκανα το εμβόλιο, ήθελα να το κάνω. Είμαι νέος, είμαι εκπαιδευτικός. Όσοι έχουν ραντεβού μέχρι 2 και 4, παρακαλώ να περάσουν. Εδώ στο Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 4.200 ραντεβού. Ενώ όσοι πολίτες καταφθάνουν νωρίτερα, εξυπηρετούνται αμέσως. Το ραντεβού μου ήταν 11.40, είχα έρθει από τις 11. Μου είπαν να περάσω μέσα στην αίθουσα αναμονής, όλα καλά. 10 ημέρες μετά την έναρξη του εμβολιασμού των τριαντάριδων στην Ελλάδα με AstraZeneca, νέα δεδομένα προκύπτουν από τη σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών της Μεγάλης Βρετανίας προς όσους είναι μεταξύ 30 και 40 ετών να επιλέγουν εμβόλιο διαφορετικής τεχνολογίας. I think what they're saying is that you know, if you've got a choice and you've got you know, you've got a variety of jabs and you've got somebody under 40, then on the whole give them Pfizer or one of the other ones. And that so it's a preference, not an absolute ruling. Έως τις 28 Απριλίου, ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων είχε αναφέρει 242 περιπτώσεις θρόμβωσης σε 28,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, με τις 49 εξ αυτών να αποβαίνουν θανατηφόρες. Στην Ελλάδα πάντως το εμβολιαστικό πρόγραμμα παραμένει ως έχει, με τη χώρα μας να είναι πλέον η μοναδική ευρωπαϊκή που χορηγεί το AstraZeneca σε τριαντάριδες.